Το ζήτημα της υποβάθμισης της ΕΤΡΙΑ για το οποίο ακούσαμε δεν είναι καινούριο. Βεβαίως έχουμε περάσει την περίοδο των 2 ετών του Μαύρου αυτής της απαράδεκτης αντιδραστικής και μην το πω χειρότερα απόφασης της κυβέρνησης τότε για να κλείσει την ΕΡΤ. Βέβαια οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ διατήρησαν τη δυναμική τους τότε, μετέδιδαν το πρόγραμμα με ημιπαράνομους ή παράνομους εντός εισαγωγικών τρόπους, οπότε δεν κάφθηκαν. Θυμίζω βεβαίως ότι τις πρώτες μέρες, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ήταν ο σταθμός του ΚΚΕ του 902 που μετέδιδε το πρόγραμμά τους, γιατί δεν υπήρχαν τότε τεχνικές δυνατότητες. Σήμερα περνάμε σε νέα φάση, ουσιαστικά της υποβάθμισης της ΕΤΡΙΑ. Είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση, η οποία θέλει να παραδώσει την ενημέρωση, ακόμα ένα μεγαλύτερο κομμάτι της ενημέρωσης, σε ιδιωτικούς φορείς, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, να αποκρύψει κτλ. Να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και όσον αφορά και την κρίσιμη περιοχή εδώ της Βόρειας Ελλάδας. Το ζήτημα της ανεξαρτησίας των κρατικών μέσων ενημέρωσης από την εκάστοτε κυβέρνηση υπάρχει. Υπάρχει δυστυχώς με όλες τις κυβερνήσεις ανεξαιρέτως. Και βεβαίως θα πρέπει να είναι υπόθεση των εργαζόμενων αλλά και γενικότερα του κοινού για να απαιτήσει μπροστά σε αυτό τον οριμαγδό της παραπληροφόρησης από τα ιδιωτικά κανάλια τελικά και από τα κρατικά να έχει όσο μπορεί περισσότερο μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος μια αντικειμενική πληροφόρηση. Με αυτήν την έννοια θεωρούμε ότι το ψήφισμα το οποίο κατεβάζει η διοίκηση του Δήμου και που στο διατάφτα λέει απλώς να μας εξηγήσει η διοίκηση της ΕΡΤ τους λόγους που την οδήγησαν, στην πραγματικότητα κάνει πλάτες στη διοίκηση της ΕΡΤ για να το κλείσει. Με αυτήν την έννοια υποστηρίζουμε πλήρως το περιεχόμενο του ψηφίσματος που διάβασαν και πήραν απόφαση οι εργαζόμενοι και γι' αυτό το θέσαμε σε ψηφοφορία και καλούμε όλες τις παρατάξεις να συμφωνήσουμε πάνω σε αυτό.